ας περάσουμε τώρα στην Α2 κατηγορία μπάσκετ γυναικών, όπου και εκεί είδαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα. Είχαμε τη διεξαγωγή λοιπόν της τέταρτης αγωνιστικής, οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά τους ομίλους. Πρώτος όμιλος, Ατρόμητος Πειραιά Αμίντας 34-57. Επιστροφή στις νίκες είχαμε λοιπόν για την ομάδα του Αμίντα, με κορυφαία την Μαργόνη με 11 πόντους και ακολούθησε η Κλίτσα με 9. Για την ομάδα του Ατρομήτου ξεχώρισε η Ρούτσι με 6. Αθηναϊκός Προμηθέας 78-48. Την αίτητη πορεία του συνεχίζει ο Αθηναϊκός, που διέλυσε τον Προμηθέα Πάτρας με 78-48, κάνοντας το 4-4 και παραμένει πρώτος και μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας. Κορυφαία η Στεφανίδου με 26 πόντους, ενώ για τον Προμηθέα η Παυλάκη με 15. Άρης Καλαμάτας, Άμυλα 29-56. Νικηφόρο πέρασμα για την Άμυλα με πρωταγωνίστρια την Καραχάλιου με 14 πόντους, ενώ για τον Άρη Καλαμάτας, Μπάκου και Χονδρουδάκη πέτυχαν 7 πόντους. Δανάη Άργους Πανιώνιος 54-36. Εύκολη νίκη πέτυχε η ομάδα του Άργους απέναντι στον Πανιώνιο, που δυστυχώς λύγησε απέναντι στη γηπεδούχο ομάδα. Για τις νικήτριες κορυφαία ήταν η Δανούση με 21 πόντους, ενώ για τον Πανιώνιο η Παντοπούλου και Μαγκίνα από 9 πόντους η κάθε μία. Ρεπό για αυτή την εβδομάδα είχε η ομάδα του Πορφύρα. Μετά το τέλος λοιπόν της αγωνιστικής δράσης τους, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Ο Αθηναϊκός στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς, ακολουθεί ο Αμίντας με 8 βαθμούς. Δανάη με 7, Άμυλα με 6, Πανιώνιος και Πορφύρας με 5 βαθμούς. Στη συνέχεια ο Προμηθέας με 4 βαθμούς, επίσης ο Άρης Καλαμάτας με 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Ατρόμητος με 3 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, θα δούμε το παιχνίδι του Προμηθέα Πάτρας με τους Δανάους Άργους στις 3 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, Πανιώνιος Ατρόμητος Πειραιάς στη 1, Αμίντας Πορφύρας στις 5, Άμυλα Αθηναϊκός στις 5.30, ενώ ρεπό θα έχει ο Άρης Καλαμάτας. Για το δεύτερο όμιλο τώρα είχαμε τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής, καθώς να θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος όμιλος ξεκίνησε την αγωνιστική του δράση μία εβδομάδα αργότερα από τους υπόλοιπους. Η ΑΕΚ Περιστερίου τώρα υποδέχτηκε την ομάδα των Μελισσίων και το σκορ ήρθε στο 52-66. Η γυναικεία ομάδα του ΚΑΟ Μελισσίων πέρασε νικηφόρα λοιπόν από το Περιστέρι. Σημαντική νίκη ήταν αυτή, καθώς συνοδεύεται με την πρώτη θέση στη βαθμολογία. Η Τάρλα με 12 πόντους και η Χιώτη με 10 ήταν οι πολυτιμότερες παίκτρες για το συγκρότημα των Βορείων Προαστίων. Για την ΑΕΚ Περιστερίου, η Παπαμαρκάκη με 16 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ. Αιγαίας Χίου Κρόνος Αγίου Δημητρίου 48-74. Η νησιωτική ομάδα ιτήθηκε στον εντός έδρα αγώνα με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Κορυφαία για τον Αιγαία ήταν η Δάνδουλα με 12 πόντους, ενώ για τον Κρόνο η Γιαμπάνη με 18. Τερψιθέα Γλυφάδας Φίνιξ Πειραιά 59-52. Με κορυφαία την Στεριοπούλου που σημείωσε 15 πόντους, η Τερψιθέα πέτυχε μια σημαντική νίκη. Από την άλλη μεριά ξεχώρισε η Δανδουλάκη με 19 και ακολούθησε η Ευμορφοπούλου με 15. Η Ιωνικός 42-50. Η ομάδα της Αγίας Παρασκευής δεν κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στον Ιωνικό και γνώρισε την ήττα με 42-50. Κορυφαία η Τσέρου με 10 πόντους και για τον Ιωνικό η Καμπουράκη με 12. Η βαθμολογία του δεύτερου ομίλου βρίσκει την ομάδα των Μελισσίων να είναι στην πρώτη θέση μαζί με την ομάδα του Κρόνου με 6 βαθμούς. Ο Ιωνικός ακολουθεί με 5, η Τερψιθέα επίσης με 5 βαθμούς, Αγία Παρασκευή και Φίνιξ με 4 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις ΑΕΚ Περιστερίου και Αιγαίας Χίου από 3 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, θα δούμε Κρόνος Αγίου Δημητρίου Τερψιθέα στις 5, Ιωνικός Αιγαίας στη 1, Αγία Παρασκευή ΑΕΚ Περιστερίου στις 7.30 και Φίνιξ Πειραιά με την ομάδα των Μελισσίων στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στον τρίτο όμιλο, όπου εκεί είχαμε Άρης Αναγέννηση 104-56. Ο Άρης με κορυφές της Δροσίνη, Μιχαηλίδου και Γκλέζου πήρε μια νίκη με μεγάλη διαφορά στο σκορ απέναντι στην ομάδα της Αναγέννησης. Συγκεκριμένα
Δροσούνη πέτυχε 17 πόντους, η Μιχαηλίδου 19 και η Γκλέζου 15. Για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισαν η Καζατζή με 8, η Τζίκου με 11 και η Παπαδάκη με 9. Απόλλων Πτολεμαΐδας, Ολύμπια Λάρισα 49-54. Ο Απόλλων ιτήθηκε στον εντός έδρα αγώνας από την Ολύμπια Λάρισας με πρώτη σκόρερ την Κοζαΐτζη με 17 πόντους, ενώ για τις φιλοξενούμενες η Κουτσουνούρη πέτυχε 14 πόντους. Απόλλων Καλαμαριάς, Λασάνη 74-56. Για τον Απόλλων σπουδές ήταν η Δημητροπούλου και η Μιχαηλίδου με 9, ενώ για την ομάδα της Λασάνης η Κρανιώτη πέτυχε 24 πόντους. Χάνθα Αστέρας Καβάλα 49-42. Σε μια νίκη προχώρησε η ομάδα της Χάνθ με σπουδαία την Γαβρίλη, πετυχαίνοντας για την ομάδα της 17 πόντους, ενώ για τον Αστέρα η Γαϊτάνη πέτυχε 13 πόντους. Για αυτή την εβδομάδα η ομάδα των Ιωαννίνων είχε ρεπό. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Άρης με 8 βαθμούς, ακολουθεί ο Απόλλων Καλαμαριάς με 7 βαθμούς, η Χάνθ και η Ολύμπια Λάρισας με 6, Απόλλων Πτολεμαΐδας με 5 βαθμούς, Αστέρας Καβάλας επίσης με 5 βαθμούς, η ομάδα των Ιωαννίνων και η ομάδα της Αναγέννησης ακολουθούν με 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση η ομάδα της Λασάνης με 3 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα, 13 Νοεμβρίου, θα δούμε την Λασάνη Κοζάνης απέναντι στον Απόλλων Πτολεμαΐδας στη μία, Ολύμπια Λάρισας Χάνθ επίσης στη μία, Αστέρας Καβάλας Ιωάννινα στις 12.30, Αναγέννηση Απόλλων Καλαμαριάς στη 1, ενώ για την ομάδα του Άρη θα έχουμε ρεπό. Και ο τέταρτος όμιλος της Α2 κατηγορίας μπάσκετ γυναικών, όπου είδαμε εκεί την τέταρτη αγωνιστική και τους Πάνθηρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν την Νεάπολη και να την κερδίζουν με κορυφαία την Πενέλη με 13 πόντους και ακολούθησε η Τριανταφύλου με 12, ενώ για την Νεάπολη η Παράσχου πέτυχε 11 βαθμούς. Πανσεραϊκός Πηλαία 52-58. Η ομάδα της Πηλαίας έκανε νικηφόρο το πέρασμά της από τον Πανσεραϊκό με κορυφαία την Κωνστανάκη με 14 πόντους, ενώ για τις γηπεδούχες της Πάιτς πέτυχε 15. Πιερικός Αρχέλαος Ηρακλής 26-47. Για τον Πιερικό που ιτήθηκε, πρώτη σκόρερ ήταν η Τελίδου με 13 πόντους, ενώ για τον Ηρακλή η Λογδανίδου σήμειωσε 12 πόντους και η Παπαϊορδάνη 11. Ασπής Ξάνθης, Αγία Πιερίας 52-39. Για τις γηπεδούχες ξεχώρισαν η Καραλίδου με 10 πόντους και η Μπουτσούκη με 18. Ενώ για την ομάδα της Πιερίας η Δόβα πέτυχε 15 πόντους. Το πανόραμα αυτή την εβδομάδα είχε ρεπό, οπότε δεν είδαμε κάποιον αγώνα από την ομάδα. Η βαθμολογία λοιπόν έχει ως εξής. Στις πρώτες θέσεις είναι οι Πάνθηρες Καβάλας και ο Πιερικός Αρχέλαος με 7 βαθμούς. Ακολουθούν ο Ηρακλής και η ομάδα της Πηλαίας με 6 βαθμούς. Ασπής Ξάνθης επίσης με 6 βαθμούς. Στην έκτη θέση ο Πανσεραϊκός με 5 βαθμούς. 7η θέση το Πανόραμα με 4 βαθμούς. 8η θέση η Αγία Πιερίας με 4 βαθμούς. Και η ομάδα της Νεάπολης στο τέλος με 3 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική τώρα που θα γίνει και αυτή την Κυριακή στις 13 Νοεμβρίου έχει τους αγώνες της Νεάπολης με την Ασπής Ξάνθης στις 2 ώρα το μεσημέρι, Αγία Πιερίας Πανσεραϊκός στις 2. Η ομάδα της Πηλαίας θα αντιμετωπίσει το Πανόραμα στις 3, ενώ επίσης στις 3 θα δούμε και τον Ηρακλή απέναντι στους Πάνθηρες Καβάλας. Ρεπό θα υπάρχει για την ομάδα του Πιερικού.
περάσουμε στην αγωνιστική δράση του βόλεϊ τώρα, όπου αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των αγώνων. Ηλυσιακός ΠΑΟΚ 0-3. Με το πόδι πατημένο στον γκάζι πήραν το διπλό στην έδρα του Ηλυσιακού η Θεσσαλονική, φτάνοντας στους 12 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ομάδα του Ηλυσιακού να αντιδράσει και πήρε μια άνετη νίκη. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης η Κρόλ πέτυχε 19 πόντους και για τον Ηλυσιακό ο Ιράντοβιτς σημείωσε 7 πόντους. Στη συνέχεια είδαμε το Εγάλεο να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, όμως ιτήθηκε με 0-3. Καθώς επιτυχημένο ήταν το πέρασμα του Ολυμπιακού από την έδρα του Εγάλεο με το σκορ να έρχεται, όπως είπαμε, στο 3-0 μετά από 76 λεπτά. Με την τριάδα των Σάλας, Γουίντερς και Κούμπουρα να πετυχαίνει τους 47 από τους 75 πόντους του αγώνα, ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρίτη του νίκη σε 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Με εξαίρεση το ξεκίνημα του δεύτερου και του τρίτου σέτου, το Εγάλεο είχε ένα μικρό προβάδισμα, θα λέγαμε. Οι Ερυθρόλευκες με πίεση από το σερβίς και καλά στημένο μπλοκ δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα για να πάρουν τον εκτός έδρας τρίποντο και έτσι έφυγαν νικηφόρα από το Εγάλεο. Για τους γηπεδούχους κορυφαία ήταν η Πετοβάρη με 18 πόντους. ΖΑΟΝ ΑΕΚ 0-3. Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ΑΕΚ που υποχρέωσε τον ΖΑΟΝ στην τέταρτη ήττα σε εισάριθμους αγώνες. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν με τις γνωστές απουσίες τους, Μικρουδάκη και Κουκουράτου και την Λετού ως μοναδική ξένη, ενώ η Ένωση είχε στον πάγκο τον Χάρη Σκουτελάκο μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Κώστα Αρσενιάδη. Ο ΖΑΟΝ στα δύο πρώτα σετ μέχρι ένα σημείο ήταν ανταγωνιστικός, ενώ στο δεύτερο έφτασε να προηγηθεί με 17 και να καταφέρει από το 11-8, το επιμέρους σκορ ήταν 11-1 της ΑΕΚ, κατάφερε να πλησιάσει στο 17-18. Ωστόσο, η ποιότητα και η εμπειρία της Ένωσης της επιτρέψαν να φτάσει άνετα στη νίκη. Για τον ΖΑΟΝ η Γιωβάνη πέτυχε 7 πόντους και για την ΑΕΚ η Νίζετιχ 16. Ασπιζδέτης με την ομάδα της Λαμίας και αυτό το παιχνίδι ήρθε στο 3-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Θέτιδα που έδωσε τέλος στο σερί των 2 ετών, υποχρεώντας τη Λαμία στην τρίτη συνεχόμενη απώλεια βαθμών της. Ουσιαστικά το παιχνίδι ήταν το πρώτο σετ όπου η Λαμία είχε τον έλεγχο μέχρι το 13-17, με την ομάδα της Βούλας να ισοφαρίζει χάρη στα σερβίς της Λέιθαμ, φτάνοντας το σκορ λοιπόν στο 17-17. Εκεί η Λαμία ξέφυγε και πάλι έκανε το σκορ 17-20, αλλά και πάλι είδαμε το σκορ ξανά στην ισοπαλία στο 20-20, με την γηπεδούχο ομάδα να καταφέρνει ένα επιμέρους σκορ 8-1 και έτσι να παίρνει το σετ. Από εκείνο το σημείο και μετά η Λαμία δεν μπόρεσε να προβάλλει καμία αντίσταση και το 3-0 ήρθε πολύ άνετα. Για τις νικήτριες ξεχώρισε η Χέιντεν με 13 και η Λέιθαμ με 12 βαθμούς, ενώ για την Λαμία η Περέιρα πέτυχε 14 πόντους. Παναθηναϊκός ΑΟΘΥΡΑΣ 3-0 επίσης και αυτό το παιχνίδι, με υπεροχή σε σερβίς και μπλοκ και επίθεση. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά με 3-0. Οι πράσινες με εξαίρεση το πρώτο σετ βρέθηκαν πίσω λίγο στο σκορ με 4-8, φάνηκαν να ελέγχουν απόλυτα την εξέλιξη της αναμέτρησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 8-0 και τελικώς έφτασε να κατακτήσει αυτό το σετ με 25-11 και στο τρίτο σετ προηγήθηκε με συν 6 βαθμούς και κατάφερε να κάνει αυτό το 3-0. Η Αθηνά Παπαφωτίου μοίρασε την μπάλα στην επίθεση με την τριάδα Χατζευστρατίου, Ανθούλη και Γκρότους να έχει από 10 πόντους έκαστος. Για τη Σαντορίνη καμία αθλήτρια δεν είχε διψήφιο αριθμό πόντων με την Λάγκικερ να σταματάει στους 6. Σε αυτόν τον αγώνα θέλω να αναφέρω και ότι πριν την έναρξη της αναμέτρησης βραβεύτηκε η διαγώνια του Παναθηναϊκού η Μάρθα Ανθούλη για την ανάδειξή της ως Κιάνα MVP της δεύτερης αγωνιστικής. Την απονομή έκανε η Άγγι Μπάμπουλη, η οποία είχε γράψει ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Στη συνέχεια είδαμε την ομάδα του Μαρκόπουλου να αντιμετωπίζει τον Άρη και να κερδίζει 3-0. Το αίτητο για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι διατήρησε τον Μαρκόπουλο
το οποίο έκανε μια φοβερή εμφάνιση στο κλειστό των Μεσογείων και έτσι κατάφερε να επιβληθεί του Άρη. Η ομάδα του Ιταλού τεχνικού με όπλο το σερβίς έκανε το 4-4, όπως είπαμε, στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών και υποχρέωσε τις κιτρινόμαυρες στην τρίτη τους φετινή ήττα. Οι αθλήτριες του Μαρκόπουλου από το πρώτο σετ πίεσαν από τη γραμμή των 9 μέτρων, δυσκόλεψαν την υποδοχή και την ανάπτυξη του Άρη και έτσι διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή έως το τέλος, χωρίς να αφήσουν κανένα περιθώριο στην αντίπαλη ομάδα για καμία αντίδραση. Για τον Μαρκόπουλο κορυφαία ήταν η Φιτσμόρης με 21 πόντους και για τον Άρη η Τσούμπα με 22. Πάντως, άμα παρατηρίζατε, όλοι οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με 3-0. Δηλαδή, οι ομάδες που κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις αντιπάλους τους να διεκδικήσουν ούτε ένα σετ και ήταν αυτές που οδηγήθηκαν στη νίκη. Στη βαθμολογία τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 12 βαθμούς, ακολουθεί το Μαρκόπουλο με 11, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με 9 βαθμούς, ΑΕΚ με 8 βαθμούς, Σιλησιακός με 6, Ασπιστέτης και Αόθυρας με 5 βαθμούς, ο Άρης επίσης με 5 βαθμούς, η ομάδα της Λαμίας με 2 βαθμούς, ο Ζαόν και το Εγάλος στις τελευταίες θέσεις με 0 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική τώρα που θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το Μαρκόπουλο στις 5, η Λαμία το Εγάλεο στις 6, ο Ολυμπιακός Ηλυσιακός επίσης στις 6, Άρης Ζαόν επίσης στις 6, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7 παρατέταρτο και ΑΟ Θύρας Ασπιστέτης στις 7. Στην Α1 Handball γυναικών τώρα είχαμε διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας όπως είχαμε πει, οπότε δεν είδαμε κάποια αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων για αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσουμε όμως λίγο τι έγινε στην τέταρτη αγωνιστική. Πηλαία ΑΕΚ είχαν έρθει 31-18, Πανόραμα Αναγέννηση Άρτας 31-33, Ορφέας Ουρωτής Νέα Ιωνία 18-39, και η ομάδα του Καματερού είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με το σκορ στο 14-27. Η βαθμολογία παραμένει ως εξής. Πηλαία και Νέα Ιωνία στις πρώτες θέσεις με 8 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Αναγέννηση Άρτας με 6 βαθμούς, η ομάδα του Καματερού με 4, ακολουθεί η ΑΕΚ επίσης με 4 βαθμούς, Ορφέας Ουρωτής με 2 βαθμούς, το Πανόραμα με 0 βαθμούς και ο Φίλιππος Βέρειας με μείον 2 που έχουμε πει ότι έχει υποβιβαστεί. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 12 Νοεμβρίου, όπου θα δούμε την Αναγέννηση Άρτας με την ομάδα της Πηλαίας. ΑΕΚ Καματερό, Φίλιππος Βέρειας Πανόραμα. Δεν θα γίνει αυτός ο αγώνας λόγω του υποβασμού του Φίλιππου Βέρειας. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας θα υποδεχτεί την ομάδα του Κορυδαλού και ο ΠΑΟΚ τον Ορφέα Σουρωτής. Μπορεί, όπως είπαμε, να μην είχαμε πρωτάθλημα, όμως είχαμε αγώνα της εθνικής ομάδας γυναικών, οπότε ας δούμε τι κατάφεραν τα κορίτσια να πετύχουν. Η ελληνική ομάδα την 5η, 3 Νοεμβρίου, τυπικά γηπεδούχος, επικράτησε με 23-21 στην πόλη Καζίν. Στη συνέχεια, σπουδαία επιτυχία και πρόκριση θρίλερ, πανηγύρισε στη δεύτερη φάση των play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ιτήθηκε από τη Βοσνία με 22-21 στον επαναληπτικό αγώνα στην πόλη Καζίν,
Όμως πήρε στο γκολ την πολυπόθητη πρόκριση, καθώς την Πέμπτη, όπως είπαμε, είχε επικρατήσει με 23-21. Όπως και στον πρώτο αγώνα, η εθνική ομάδα βρέθηκε να κυνηγά το σκορ. Η Βοσνία στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 17ο λεπτό, άρχισε να δημιουργεί μία διαφορά, φτάνοντας στο 12-7, το 14-8 και το ημίχρονο έκλεισε στο 14-9. Η κατάσταση όμως αυτή φυσικά δεν έμεινε έτσι από τα κορίτσια της εθνικής ομάδας μας. Από το 37ο λεπτό και μετά άρχισε να αλλάζει. Με τα γκολ των Χατζιπαρασίδου και Μανιά, η εθνική ομάδα κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 17-15. Με τις Φράγκου και Ζιγούρα να φέρνουν την ισοφάριση στο 18-18, στο 46. Η Βοσνία πήγε ξανά στο συν 2, 20-18 στο 49 και 21-19 στο 51ο λεπτό. Όμως η Αργυροπούλου χτύπησε για το 21-20 και για το 21-21, πετυχαίνοντας 2 γκολ. Η Ντένιτ απλά διαμόρφωσε το τελικό σκορ 22-21 στο 59-45. Μπορεί να χάσαμε πάλι κάποια σούτ, όμως η ενέργεια και η θέληση των κοριτσιών κάλυψαν την όποια αστοχία και τα όποια λάθη, θα λέγαμε, της ομάδας. Η πρόκριση ήρθε, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι που μετράει και σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσοχή και συγκέντρωση για τη συνέχεια των αγώνων της γυναικείας ομάδας handball. Επίσης, το Δεκέμβρη αναμένουμε να δούμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ και τις αναγέννησης σάρτες για το European Cup που έχουμε πει και όλοι θέλουμε και οι δύο ελληνικές ομάδες να φτάσουν όσο γίνεται ψηλότερα στη διοργάνωση. Να περάσουμε στην υδάτινη δράση τώρα και στο πόλο, όπου είδαμε τους αγώνες της Πάτρας με τον Άλυμο στο 10-14, της ΑΕΚ με το Ρέθυμνο στο 9-9, Πανιώνιος Ολυμπιακός σε 3-14, Εθνικός Πειραιά Βουλιαγμένοι θα αγωνιστούν στις 23 Εντεκάτου στις 7.30, δεν πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι αυτή την εβδομάδα. Η ομάδα του Περιστερίου ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 4-10 και η ομάδα της Λάρισας ιτήθηκε από την ομάδα της Γλυφάδας με 6-17. Η βαθμολογία τώρα έχει ως εξής. Πρώτος στην κορυφή μαζί με τον Άλυμο είναι ο Ολυμπιακός με 12 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Η ομάδα της Βουλιαγμένης στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς. Ακολουθεί ο Εθνικός με 9, ο Πανιώνιος επίσης με 9. Η ομάδα της Γλυφάδας με 7 βαθμούς, η ομάδα της Πάτρας με 6 βαθμούς. Η Λάρισα με 3 βαθμούς, το Περιστέρι επίσης με 3 και στις 3 τελευταίες θέσεις ο ΠΑΟΚ, το Ρέθυμνο και η ΑΕΚ με 0 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, όπου θα είναι η έκτη για τις ομάδες, θα δούμε τον Άλυμο να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 7, τη Γλυφάδα την Πάτρα στις 4, ΠΑΟΚ Λάρισα στις 4.30, Εθνικός Πειραιά Γούσου Περιστερίου στις 3, η ομάδα της Βουλιαγμένης υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 4, και η ομάδα του Ρεθύμνου θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο στις 3.30. Κάπου εδώ εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με περισσότερα νέα από το χώρο του γυναικείου αθλητισμού φυσικά.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην εκπομπή Σπορ Γένους Τελικού. Στο μικρόφωνο σας η Ιωάννα Τρούμπα. Και πάμε τώρα στην Σάκαρη και στο τένις, όπου η αθλήτρια κλείνει στο νούμερο 6 τη σεζόν για δεύτερο σερί χρόνο. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η Μαρία Σάκαρη ολοκληρώνει την σεζόν στην ίδια θέση, το νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης. Μια χρονιά με ανάμεικτα συναισθήματα ολοκληρώθηκε λοιπόν για την Μαρία Σάκαρη. Αν και τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε, κατάφερε να προκριθεί την τελευταία στιγμή στο WTA Finals και να φτάσει ως τα ημιτελικά, όπου έπεσε πάνω σε μια εξαιρετική Καρολίν Γκαρσία. Η χρονιά κλείνει λοιπόν για την Ελληνίδα τενίστρια χωρίς τίτλο, αλλά με συμμετοχές σε τελικούς και στο νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, όπως και πέρσι. Στο top 10 έχει κλείσει με μόνη εκκρεμότητα το νούμερο 4. Το top 10 έχει κλείσει με μόνη εκκρεμότητα το νούμερο 4 και το νούμερο 5, που θα κριθεί ποια θα κερδίσει το τελικό στο Τέξας μεταξύ Γκαρσία και Σαμπαλένκα. Τα στατιστικά της Σάκαρη για φέτος έχει ένα ρεκόρ 40-23. Είναι οι περισσότερες νίκες που είχε στην καριέρα της σε μια χρονιά, με το ποσοστό επιτυχίας να είναι στο 64%. Έπαιξε σε 4 τελικούς φέτος, με τους οποίους έχασε. Με τους 2 να είναι σε χιλιάρι τουρνουά, ενώ έχασε και το 500 στην Αγία Παρασκευή από την Γκουνταβέιτ και το 250 στην Πάρμα από την Τσερίφ. Ενώ το ποσό από τα χρηματικά έπαθλα μέσα στη χρονιά έφτασε περίπου τα 2.480.000 δολάρια. Η Σάκαρη έχει παίξει 23 τουρνουά, όπως είπαμε έχει το ρεκόρ 40-23. Τελείωσαν φέτος, δηλαδή, για την Ελληνίδα οι αγώνες, η διοργάνωση αυτή. Και να δούμε και τον τελικό τελικά που κατέκτησε τον τίτλο η Καρολίν Γκαρσία, καθώς κέρδισε τελικά την Σαμπαλένκα και πήρε τον τίτλο. Η Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία έδωσε έναν ακόμη εκπληκτικό αγώνα απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα και αφού επικράτησε κατάφερε να κερδίσει το σημαντικότερο τίτλο της καριέρας της στον τελικό και να ολοκληρώσει τη σεζόν της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Καρολίν Γκαρσία επικράτησε στον τελικό του Finals που διεξήχθη στο Τέξας επί της Λευκορωσίδας Αρίνα Σαμπαλένκα με 7-6 και πήρε το σημαντικότερο τίτλο της καριέρας της μέχρι στιγμής, όπως είπε και η ίδια. 29χρονη τενίστρια, όπως είχε φανεί απόλυτη στη φετινή πορεία φέτος, αλλά και στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ήταν έτοιμη να διεκδικήσει μια τόσο μεγάλη διάκριση και να πάρει αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο.
Η Γαλλίδα φέτος έπαιξε σε 4 τελικούς, κερδίζοντας τους όλους, μεταξύ των οποίων ένα τουρνουά των 1000 βαθμών και στο WTA Finals, ενώ με την κατάκτηση του τελευταίου έγινε η πρώτη Γαλλίδα μετά την Αμελία Ουρέσμο που καταφέρνει να κερδίσει αυτό τον τίτλο. Είναι για την ίδια μια πολύ σημαντική διάκριση και τη χάρηκε με το παραπάνω. Συνολικά αυτός είναι ο 11ος τίτλος της καριέρας της, ενώ με αυτή τη νίκη θα αναρριχθεί στην παγκόσμια κατάταξη και θα βρεθεί στο νούμερο 4 για να ισοφαρίσει το ρεκόρ της καριέρας της. Ο αγώνας λοιπόν μεταξύ των Γκαρσία και Σαμπαλένκα δεν είχε κάποιο φαβορί, καθώς η πρώτη είχε δείξει πως βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση, ενώ η δεύτερη είχε καταφέρει να αποκλείσει το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης, την Σβιόντεκ. Η Λευκορωσίδα προσπάθησε να σταθεί δυνατή απέναντι στην Γκαρσία, όμως η Γαλλίδα ήταν ανίκητη και δεν άφησε πολλά περιθώρια για αντίδραση στην αντίπαλό της. Μετά από ένα πολύ κλειστό πρώτο σετ, στο οποίο και οι δύο φρόντισαν να προστατεύσουν τα σερβίς τους και δεν επέτρεψαν κανένα break point, η Γαλλίδα επέστρεψε από το 0-2 στο tie break και με 6 συνεχόμενους πόντους έφτασε στο 6-2 για να κατακτήσει τελικά με 7-4 το σετ. Στο δεύτερο σετ η Γκαρσία έκανε ένα break από νωρίς, προηγήθηκε με 2-0 και αυτό ήταν αρκετό αφού συνέχισε να είναι άψογη στο σερβίς και δεν επέτρεψε στη Σαμπαλένκα να φτάσει σε break point. Σπουδαίος αγώνας, σπουδαίος τίτλος, ελπίζουμε να πάρει πολλούς ακόμα. Να περάσουμε τώρα στην κολύμβηση, καθώς νέο παγκόσμιο ρεκόρ έκανε η Λεντέγκη στα 800 μέτρα. Η Κέιτι Λεντέγκη μέσα σε 24 ώρες έκανε και δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 800 μέτρα ελεύθερο. Λίγες μέρες μετά το παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση, κατέριψε και το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ. Μπράβο της. Αυτή τη φορά στο 825 πισίνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ιντανάπολις, όπου τερμάτισε χρόνο 7 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Κατέριψε κατά περίπου 2 δευτερόλεπτα το παγκόσμιο ρεκόρ της Ισπανίδας Μιρέιρα Μπελμόντε, 7 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, το οποίο κρατούσε από το 2013. Η Λεντέγκη άφησε πίσω της σχεδόν 10 δευτερόλεπτα την Καναδή Σάμερ Μακίντος, που ήταν δεύτερη με χρόνο 8 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Στο τζούντο λοιπόν, ένα άθλημα που σίγουρα δεν έχετε συνηθίσει να βλέπετε γυναίκες, στην πέμπτη θέση η Τελτσίδου στο Μπακού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τζούντο, Ελισάβετ Τελτσίδου, ιτήθηκε στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου στο Grand Slam του Μπακού. Η πρωταθλήτρια του τζούντο αγωνίστηκε στα μείον 70 κιλά, κάνοντας μια πολύ καλή πορεία και παίρνοντας σημαντικές νίκες αυτοπεποίθησης. Δυστυχώς όμως στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο η Ελισάβετ Τελτσίδου ιτήθηκε από την Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα και έχασε τη θέση στο βάθρο. Η ίδια κατέλαβε μια πολύ καλή θέση την πέμπτη. Φυσικά σπουδαία θέση και είναι σημαντική για αυτή την αθλήτρια. Η εμφάνισή της ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση αυτό το τουρνουά, από το οποίο θα φύγει σίγουρα με πολύτιμους βαθμούς, με αναμνήσεις και με μια σπουδαία και μεγάλη εμπειρία. Περάσω τώρα σε ένα άλλο άθλημα που εκεί κι αν δεν έχετε συνηθίσει να βλέπετε γυναίκες, το ποδόσφαιρο. Όμως θα σας πω ότι η FIFA έκανε μία έρευνα
και ανέδειξε την τεράστια ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο γυναικών βλέπει αυξανόμενα έσοδα παγκοσμίως από χορηγίες, συμφωνίες τηλεοπτικών, ενώ βλέπει επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον από θαυμαστές, σύμφωνα με έρευνα του κυβερνάντος σώματος του παιχνιδιού. Η FIFA δημοσίευσε τη δεύτερη αναφορά της για το ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς το άθλημα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική εν ώψη και του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών το προσεχές καλοκαίρι στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο οργανισμός ερεύνησε 30 από τα κορυφαία πρωταθλήματα και 294 συλλόγους, βασιζόμενος στην πρώτη αναφορά συγκριτικής αξιολόγησης που δημοσιεύθηκε πέρυσι. Ενώ ο COVID-19 επηρέασε τα έσοδα των συλλόγων στην προηγούμενη αναφορά, η πιο πρόσφατη έρευνα βρήκε ανάπτυξη σε όλους τους τομείς από την ημέρα των αγώνων, τα τηλεοπτικά, τις διαφημίσεις και φυσικά τις πηγές χρηματικών βραβείων. Οι σύλλογοι ανέφεραν αύξηση των εμπορικών εσόδων από έτος σε έτος κατά 33%. Στοιχείο που υποδηλώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από χορηγούς. Διαπιστώθηκε ότι το 77% των πρωταθλημάτων είχε βασικό χορηγό, από 11% το 2021. Τα έσοδα από τις μεταδόσεις από έτος σε έτος αυξήθηκαν κατά 22%. 10 πρωταθλήματα ανέφεραν έσοδα από τις μεταδόσεις σε σύγκριση με 9 στην προηγούμενη έρευνα. Υπάρχει όμως και περιθώριο ανάπτυξης. Η έκθεση διαπιστώθηκε ότι μόλις το 7% των συλλόγων παγκοσμίως ανέφεραν έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων από αγώνες, μεταδόσεις, διαφημίσεις και χρηματικά έπαθλα. Η Σάρα Ιμπέρν, η επικεφαλής της FIFA για το ποδόσφαιρο γυναικών, ανέφερε ότι η έκθεση υπογραμμίζει ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι μια σαφή επένδυση. Οι αλλαγές είναι σαφείς στη δεύτερη έκδοση της έκθεσης. Το ξέρουμε, το νιώθουμε, είπε. Και για μένα είναι απλώς να βάζω τους ανθρώπους που συμμετέχουν, ιδιαίτερα σε υψηλότερα επίπεδα του παιχνιδιού μας, σε όλο τον κόσμο να δουν και να κατανοήσουν την ευκαιρία που υπάρχει μπροστά τους. Τα γεγονότα και τα δεδομένα είναι συχνά. Τα πράγματα που απευθύνω σε αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πια ανέκδοτα. Είναι εδώ στα χαρτιά. Παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Η FIFA απέρριψε προσφορές για τηλεοπτική κάλυψη γιατί ήταν πολύ χαμηλές. Το ποδόσφαιρο των γυναικών βρίσκεται σε τεράστια τροχιά ανάπτυξη σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξη που έχει η FIFA ως οργανισμός σήμερα, αλλά το πιο σημαντικό, το άθλημά μας, το ποδόσφαιρο, έχει σήμερα μεγάλη σημασία. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξη που υπάρχει και εσείς δεν χρειάζεται να κοιτάξετε πολύ πίσω για να δείτε τους δείκτες αυτής της ανάπτυξης, είπε η Μπέρμαν. Το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο γυναικών αντανακλά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού με διευρυμένο πεδίο 32 ομάδων από 24 στα δύο τελευταία τουρνουά. Αυτό άνοιξε το δρόμο για τους συμμετέχοντες για πρώτη φορά, όπως το Μαρόκο, οι Φιλιππίνες, η Ιρλανδία, το Βιετνάμ και η Ζάμπια. Άλλες έρευνες της FIFA έρχεται επίσης σε μια ταραχώδη περίοδο για το παιχνίδι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε συστηματική κακοποίηση και ανάρμοση συμπεριφορά στο National Women's Soccer League, την κορυφαία κατηγορία του αθλήματος στη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο, συνεχώς αυξάνεται η δημοσιότητα σε αυτό το άθλημα, το παρακολουθούν όλο και περισσότεροι. Και γιατί όχι, νομίζω ότι και οι γυναίκες θα γίνουμε πολύ καλές. Το ποδόσφαιρο καλύτερο και από τους άντρες. Εννοείται ότι μπορούμε. Να παραμείνω στο χώρο του ποδοσφαίρου και σε μία γυναίκα με ονόματι Λέιλα Περέιρα, η οποία είναι πρόεδρος της Παλμέιρας και πέμπτη πλουσιότερη γυναίκα στη Βραζιλία. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Παλμέιρας, η πρώτη γυναίκα πρωταθλήτρια στο Μπραζιλέιρο ως πρόεδρος συλλόγου, η πέμπτη πλουσιότερη γυναίκα στη Βραζιλία. Αυτή λοιπόν είναι η επιχειρηματίας Λέιλα Περέιρα. Σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής μου. Ορκίζομαι ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος ενός συλλόγου 107 ετών. Μια γυναίκα που ονομάζεται Λέιλα Περέιρα. Είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για όλους. Η Παλμέιρας ανήκει σε όλους. Αυτό είναι που αντιπροσωπεύει αυτή την πολύ σημαντική μέρα για μένα. Νιώθω πολύ χαρούμενη, εκπροσωπώ τα εκατομμύρια των θαυμαστών μας, δήλωσε η Λέιλα Περέιρα τον Δεκέμβρη του 2021 όταν ορκίστηκε πρόεδρος της Παλμέιρας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου. Συγκινημένη, είπε τότε πως ονειρεύεται να βάψει τον κόσμο πράσινο εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων. Τίτλο που τελικώς έχασαν οι Βραζιλιάνοι από την Τζέλσι. Τώρα όμως έχει κάθε λόγο να γιορτάζει. Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ανέλαβε τα ηνία, η Βερντάο, υπό τις οδηγίες του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Άμπελ Φερέιρα, κατέκτησε το πρωτάθλημα Βραζιλίας μετά από 4 χρόνια. Είναι μια ισχυρή γυναίκα
του πρωταθλήματος της Βραζιλίας και διάβασα κιόλας ότι στα εφηβικά της χρόνια δεν της άρεσε κιόλας το ποδόσφαιρο. Όμως τώρα είναι η πέμπτη πλουσιότερη γυναίκα της Βραζιλίας και είναι και πρόεδρος μάλιστα στο ποδόσφαιρο. Τώρα σε ένα άλλο θέμα θέλω να περάσω, στις σούπερ μαμάδες που επέστρεψαν στον πρωταθλητισμό μετά την γέννηση των παιδιών τους. Η λογική ήθελε τις γυναίκες αθλήτριες να σταματούν αφού γίνουν μητέρες, κάτι που δεν υφίσταται. Και συχνά πια βλέπουμε πρωταθλήτριες να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους και να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, κάνοντας μάλιστα πολύ δυναμικά comeback και επιστρέφουν ακόμα πιο δυνατές από ό,τι πριν. Τα στερεότυπα λοιπόν αυτά που θέλουν τις μαμάδες, γυναίκες, αθλήτριες να σταματούν την καριέρα τους όταν αποκτούν παιδιά και γεννήσουν, τα κατέριψαν οι σούπερ μαμάδες. Και ας δούμε μερικές από αυτές, οι οποίες δεν άφησαν το άθλημα που τόσο αγαπούν και συνέχισαν να έχουν σπουδαία πορεία σε αυτό. Θα ξεκινήσω με την πρόσφατη επανένταξη στο άθλημα της Βασιλική Μιλούση. Η πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Βασιλική Μιλούση ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει στην ενεργό δράση αφού παρατήρησε ότι στην προπόνηση το σώμα της ανταποκρίνεται ακόμα και η ίδια θέλησε να βρεθεί ξανά εντός αγωνιστικού χώρου. Οι δύο κόρες της θα έχουν την ξεχωριστή ευκαιρία να δουν τη μαμά τους να αγωνίζεται όπως έχουν δει και τον μπαμπά τους Λευτέρη Πετρούνια. Η Μιλούση όμως δεν ήταν η πρώτη που το κάνει αυτό, αλλά είχε δει και η ίδια πως αρκετές ακόμη είχαν πάρει την απόφαση να επιστρέψουν στην ενεργό δράση μετά τη γέννηση των παιδιών τους. Κυριακοπούλου και Παπαχρήστου επέτρεψαν και εμπλούτησαν μάλιστα τη συλλογή των μεταλλίων τους. Η Ψάρα επέτρεψε και πήγε ξανά Ολυμπιακούς. Το ίδιο και η Τσουλφά, Ασημάκη και Τζάνι επέστρεψαν και συνέχισαν να σκοράρουν σαν να μην πέρασε μια μέρα όπως έκαναν οι Ερβανίτη και Καλέτζου. Όλες τους ξεχωριστές, όλες τους διαφορετικές, όλες τους δυνατές, εγώ θα έλεγα, που ποτέ δεν άφησαν αυτό που αγαπούσαν, δεν επέτρεψαν στο σύστημα και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν να τις κρατήσουν μακριά από τον χώρο που νιώθουν σπίτι τους. Και μάλιστα όλες τους προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά τους τις αρχές του αθλητισμού με τις οποίες έχουν μεγαλώσει εκείνες. Όπως η Νικόλ Κυριακοπούλου που στις προπονήσεις τις παίρνει μαζί της και την κόρη της και κάνουν παρέα επί κοντό. Ή την Ευαγγελία Ψάρα που ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη Ολυμπιακή πρόκριση μαζί με την κόρη της. Όλες αυτές οι γυναίκες λοιπόν αποτελούν πραγματική έμπνευση. Όχι μόνο για μας που είμαστε του ίδιου φύλου, αλλά σίγουρα για κάθε αθλητή και αθλήτρια που σταματάει την αγωνιστική του δράση για οποιοδήποτε λόγο. Αυτές θα πρέπει να αποτελούν ένα παράδειγμα το ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε αν οι ίδιοι πραγματικά το θέλουμε. Ωστόσο, πέρα από τις ελληνίδες αθλήτριες μαμάδες, υπάρχουν και οι ξένες πρωταθλήτριες. Στο εξωτερικό. Σούπερ μαμάδες λοιπόν και στο εξωτερικό. Ειδικά ο Στίβος αγαπά πολύ τις πρωταθλήτριές του που επιστρέφουν και φέρνουν στα στάδια και τα παιδάκια τους, όπως έχουν κάνει πολλές. Από τη Βάλερι Άνταμ στην Πόλα Ράτλιφ μέχρι και τις πιο σύγχρονες, Άλισον Φίλιξ και Σέλι Ανφρέις Πράις. Και οι τέσσερις έχουν επιστρέψει μετά τις γέννηση των παιδιών τους και έχουν καταφέρει να τους χαρίσουν και άλλα μετάλλια, ενώ ήταν πολύ τυχερές που είχαν την ευκαιρία να έχουν στις κερκίδες τους τις καλύτερες θεατές που θα μπορούσαν, φυσικά, τα παιδιά τους. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το τένις, αφού Σερένα Γουίλιαμς και Βικτόρια Ζαρένκα είναι μόνο μερικές από αυτές που έχουν επιστρέψει και έχουν μάλιστα διαπρέψει. Τι καλύτερο λοιπόν από τα παιδιά αυτών των γυναικών να βρίσκονται στις κερκίδες κάθε γηπέδου, να καμαρώνουν τη μαμά τους, να φωνάζουν για αυτές, να τους δίνουν δύναμη για πρόκριση, για ένα μετάλλιο, για μία νίκη απλά σε έναν αγώνα. Αυτές να παίρνουν δύναμη και να καταφέρνουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Και φυσικά δεν είναι λίγες οι αθλήτριες που όχι μόνο παίρνουν τα παιδιά τους μαζί στο γήπεδο, αλλά προπονούνται μαζί τους, τους μειούν στο ίδιο άθλημα και τελικώς υπάρχουν και τα παιδιά που καταφέρουν να γίνονται και καλύτερες από τις μαμάδες τους στο συγκεκριμένο άθλημα
Και ποια είναι άλλωστε η μεγαλύτερη χαρά μιας μαμάς να βλέπει το παιδί της να διαπρέπει σε κάτι που η ίδια έχει πάρει διακρίσεις, μετάλλια, νίκες. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη χαρά τους. Και κάπου εδώ λοιπόν θα τελειώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα, 5 με 6 το απόγευμα, εδώ στην εκπομπή Σπορ Γένους Τηλικού. Να δούμε και τα νέα της επόμενης εβδομάδας στο χώρο του γυναικείου αθλητισμού. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, στις 7 ακολουθεί η εκπομπή Φλάστα Σπορ με τον Χρήστο Γεωργίου. Από μένα, καλό απόγευμα και υγεία σε όλους.